Στο σπίτι σου είσαι. Στο σπίτι. Τι έγινε, ωραίο πλάνο τελικά, ωραίο πλάνο. Σας αρέσει το πλάνο, εντάξει. Ναι, ναι. Εμένα δεν μου άρεσε πάντως το πλάνο που είδα πριν. Αυτό που βλέπουμε είναι καταπληκτικό. Ποιο δεν σου άρεσε? Μπράβο. Δεν μου άρεσε που είδα έτσι τον Αργύρι, τον Παιδουλάκη. Και τι χαρούμενο. Δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα πάντως χαρούμενο, όπως λέει ο Άρης. Δηλαδή, ξέρεις, ανακουφισμένος μπορεί, χαρούμενος όχι. Ναι, εντάξει. Πιο σωστή έκφραση είναι ανακουφισμένος. Η αλήθεια είναι αυτή. Ανακουφισμένος είναι η πιο σωστή έκφραση. Και να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει και αυτό που γίνεται με τον Παιδουλάκη. Και το λέω τώρα που έχει κερδίσει. Και το λέω τώρα, παρότι δεν ξέρω πώς. Είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν για το Παιδουλάκη και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντέξει αυτό που συμβαίνει. Όταν βλέπω δεξιά-αριστερά τα σχόλια να είναι να μονοπολούν το ενδιαφέρον ο Παιδουλάκης, πώς έχασε τη διαφορά και άσε ρε Αργύρι, δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε τη Ζενίτ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή τώρα θα πάω εγώ να κρίνω τον πυρηνικό φυσικό. Πώς. Με ποια μπασκετική γνώση μπορώ εγώ να φτάσω σε ένα σημείο να κρίνω το μπάσκετ τη στιγμή πρόσεξε που είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή ο Παιδουλάκης έχει διανύσει 30 χρόνια καριέρας για να φτάσει εδώ. Και έρχεται τώρα ο Χίψη, εγώ δεν λέω να μην γίνεται κριτική. Το αντίθετο. Λέω ότι πρέπει να γίνεται και να γίνεται και σκληρή κριτική και πιστεύω ότι βοηθάει κιόλας. Και ειδικά κάποιους οι οποίοι, για να το πω έτσι, ομά είναι κολοπετσωμένοι, τους κάνει ακόμα πιο σκληρούς. Αλλά από αυτό το πράγμα μέχρι το ξέσκισμα που γίνεται, εδώ μιλάμε τώρα για δολοφονίες χαρακτήρων. Δεν μπορεί τώρα να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και μου κάνει και εντύπωση που αυτό γίνεται και από κόσμο ο οποίος και καταλαβαίνει και έχει ζήσει και καλές στιγμές και κακές στιγμές από το Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι πώς σκέφτονται και μπορεί να εκτελούν έτσι εμψυχρό. Εντάξει, οκ, okay, έχουμε ένα post στο Facebook. Θα μου πεις τώρα τι δύναμη έχει ένα post. Ναι, αλλά 1, 2, 3, 100, 200 μαζί, Twitter έχουν μαζευτεί. Και ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη κριτική από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο μπάσκετ, από ανθρώπους οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι, οι οποίοι το βλέπουν, ας πούμε, και ελαφρώς καλοπροαίρετα τον Παιδουλάκη και τον οποιοδήποτε προπονητή μπορεί να δουν. Ξαφνικά αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει ισοπαίδωση. Δηλαδή τώρα ο Φριντέτ είναι καλός, 22 πόντους, ο Καλάθης είναι μαγικός, 15 assist, ο Παιδουλάκης είναι άχρηστος γιατί έχασε τη διαφορά 12 πόντους. Είσαι λάθος, Βασίλη. 12 πόντους, λες και ήταν 42. Είσαι λάθος με αυτά που λες όμως. Το οποίο τους 12 πόντους, μισό λεπτό θέλω να ολοκληρώσω, σε ένα μπάσκετ το οποίο παίζεται σε πάρα πολλοί ταχύτητες, 12 πόντι είναι 1,5 λεπτό υπόθεση, όχι 2, 1,5 λεπτό. Χάνεις 3 επιθέσεις. Βάζουν 3 επιθέσεις, έχει πάει διαφορά στο καλάφι. Και μετά τρέχεις και δεν φτάνεις. Ακούω γιατί είμαι λάθος. Δεν είναι λάθος, Άρη, τι λες. Αφού έχεις πει 11 εκατομμύρια προπονητές, πώς θα το σταματήσεις αυτό? Σταματάει ποτέ? Δεν μπορεί να το σταματήσει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Απλά παλιά λεγόταν στο καφενείο του Βύρονα, τη Νίκαια, τη Καλυθέα κλπ. Και τώρα τα βλέπεις και περνάνε μπροστά από τον υπολογιστή σου. Εγώ νομίζω δύο πράγματα πάντως. Ότι ο Παιδουλάκης εξ αρχής δεν χρειάζεται να περιμένουμε τα πρώτα παιχνίδια να το καταλάβουμε. Έχει πολλούς φανατικούς haters, έτσι είναι ξεκάθαρο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο Παιδουλάκης αντιμετωπίζεται από τους Παναθηναϊκούς ως ο άνθρωπος που είναι πάντα για ένα διάστημα. Και αυτό βεβαίως ευθύνεται, και γι' αυτό βεβαίως ευθύνεται και ο Παναθηναϊκός. Γιατί τον έχει αντιμετωπίσει έτσι. Ευθύνεται ο Παναθηναϊκός που δύο φορές, τρεις φορές τον έχει πάρει και τον έχει διώξει. Ευθύνεται ο Παιδουλάκης που το έχει δεχθεί. Και βεβαίως ο κόσμος που πάρα πολύ απλά κρίνει έναν προπονητή αν είναι καλός ή είναι κακός με βάση τα δικά του κριτήρια που σωστά λέει ο Βασίλης. Δεν σημαίνει ότι ξέρει και μπάσκετ. Ο καλύτερος, και αυτό δεν είναι τώρα σχήμα λόγου, ο μεγαλύτερος γνώστης αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί έξω στην αγορά, τώρα δεν μιλάω για αυτούς που έπιασαν μια φορά μπάλα μπάσκετ στη ζωή τους και την πήγαν στο τμήμα,
Ούτε για αυτούς που είχα, επειδή είχαν βάλει ένα τρίποντο στο γυμνάσιο, τώρα λένε εντάξει, έχω παίξει και μπάσκετ. Ούτε καν για αυτούς που έχουν παίξει και σε ένα επίπεδο. Λέω ότι αν κάποιος καθίσει και βάλει τον εαυτό του σε ένα τραπέζι να μιλήσει με τον Πεδουλάκη, ξέρεις τι θα γίνει. Να σου πω, πώς το λέει αυτός ο Πετρόπουλος, είναι ο ηθοποιός. Θα παρακολουθούμε και θα λέμε πώς τον πετσόκοψε έτσι. Ναι. Θα τον ακούσει, θα ακούσει δηλαδή, θα ρωτάει αυτές τις αγλαμάρες που ακούμε δεξιά-αριστερά, γιατί ο Φριντέν δεν παίζει σε αυτό το σημείο, γιατί ο άλλος δεν βγαίνει από τα σκρίν κτλ. Θα του εξηγήσει ο Πεδουλάκης, και ο Χίψη Πεδουλάκης, μέσα σε 3 λεπτά, και θα έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και θα πει ο οποιοδήποτε, ο τελευταίος ή ο πιο γνώστης που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή εκεί έξω, ξέρεις, θα πει, σηκώνω τα χέρια ψηλά, εντάξει. Έχει δίκιο, coach. Τον χάσαμε. Το κάνει εντύπωση. Το είναι συνεχιζόμενο και δεν αφορά, μόνο δεν αφορά δημοσιογράφους. Ενώ εκεί που θα περιμέναμε, από τους δημοσιογράφους θα περιμέναμε τη σοβαρή κριτική, οι δημοσιογράφοι κρατάνε μια ψύχρεμη στάση, θα έλεγα. Περιμένουν να δουν αποτελέσματα, περιμένουν να δουν. Γιατί προφανώς και θα κριτικαριστεί ο Πεδουλάκης, δεν έχει το λάθος του παπά. Εντάξει. Και γι' αυτό είναι και ωραίο το μπάσκετ, να πούμε και την αλήθεια, όπως και το ποδόσφαιρο. Κάνουμε εσύ, εγώ, τόλοι, ο Άρης, από την καρεκλίτσα μας, να πιούμε, να βάλουμε και ένα ουσκάκι λίγο να γουστάρουμε και να κριτικάρουμε εμείς τον Πεδουλάκη που εκείνη τη στιγμή η σφιγμή του είναι στο 250. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να πεθαίνει, ας πούμε, ο ίδιος για την νίκη και εμείς θα λέμε, εντάξει, δεν μπορούσε τώρα να βάλει το Φριντέτ μαζί με τον Ράις και τον Καλάθι και τον Παπά να παίζουν όλοι μαζί.